και μείωσε σε 87-84, 50 δευτερόλεπτα, 49 τώρα, μέχρι να λήξει ο αγώνας. Παπέτρου με την μπάλα. Δαρίβας για Στεργάκο. Ανδρίτσος, τον μαρκάρει ο Σταμάτης. Σκροπολίθας, Ανδρίτσος. Σκροπολίθας, Ανδρίτσος, Σκροπολίθας και πάλι. Περνάνε τα δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, δεν μετράει το καλάθι. Υπολείπονται 23 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 87-84 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Γκάλης κατεβάζει την μπάλα. Έχει πάρει το παιχνίδι επάνω του ο ηγέτης του Άρη. Δίνει στον Δοξάκη και ξαναπαίρνει την μπάλα. Κοιτάζει και το χρονόμετρο. Υπολείπονται 7 δευτερόλεπτα. Μαρκάρει ο Σκροπολίθας. Αστοχή ο Γκάλης. Rebound από τον Παπαπέτρου. Το παιχνίδι λύγει αυτή τη στιγμή με 87-84 υπέρ του Παναθηναϊκού. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την πολύ μεγάλη πραγματικά νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού επί του Άρη, που της δίνει το δικαίωμα να παίξει στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά πολύ περισσότερο καταρρύπτει το αίτητο του Άρη. Ο Άρης ύστερα από μετριότατη εμφάνιση, μόνο στα τελευταία λεπτά έπαιξε σύμφωνα με τις δυνατότητές του, δεν κατάφερε όμως να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ, που κάποια στιγμή ήταν 71-52 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ήταν δίκαιος νικητής με 87-84 και θα θέλαμε να μας συνοψίσει τις εντυπώσεις του για την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα ο Χρήστος Ιορδανίδης, όσο γίνεται όμως γρηγορότερα.